Να σας καλωσορίσω καταρχήν και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συντρόφου Δημήτρη Κουτσούμπα. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Θα πάρουν πρώτα το λόγο οι εκπρόσωποι των φορέων, προκειμένου να διατυπώσουν τη σκέψη τους, τα αιτήματά τους, και στη συνέχεια θα κλείσει την σύσκεψή μας με παρέμβασή του ο σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Θα έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 50 φορείς μέχρι τώρα. Να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Δαμασίου, ένα από τα χωριά που υπέστησαν ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα εδώ στην περιοχή, τον κύριο Γκανά Γιάννη. Καλώς ήρθατε, κύριε Γενικέ, στο Δήμο Τρινάβου και ιδιαίτερα στο χωριό μου, το Δαμάση. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Σαν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, σήμερα, μαζί με όλους τους φορείς του Δήμου μας, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό στο αγροτικό κομμάτι της περιοχής μας, τα οποία είναι, ζητάμε σήμερα από το κράτος μια ενίσχυση στους σεισμοσπαθείς αγρότες, διότι οι καλλιεργητικές φροντίδες αρχίσαν εδώ και καιρό. Αυτό μπορεί να γίνει, αγαπητέ Γενικέ, μέσω ντενίμενες. Ήδη το αίτημα από τον Υνοποιητικό Συνεταιρισμό Τρινάβου βρίσκεται στο Υπουργείο. Σας ενημερώνω για να το γνωρίζετε. Ζητήσαμε από την περιφέρεια τον έλεγχο των γεωτρήσεων και των ιδιωτικών γεωτρήσεων και της ΙΕΒ, της περιοχής που έχουμε, του ΤΟΕΒ μας. Οι μισές που μόλις παίρνουν μπρος, οι μισές δεν παίρνουν. Σήμερα που έχουμε ξεκινήσει την πρώτη καταγραφή με τον γραμματέα που έχουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ στους σεισμόπληκτους, γιατί τα ακούσατε και από τον Δήμαρχο. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο Τρινάβου, του Αργυροπολίου, του Δαμασίου και με φορείς εκεί του χωριού μας, καθίσαμε, είπαμε 5 πράγματα και ζητήσαμε έναν καλό σχεδιασμό από τους αρμόδιους φορείς. Και από τον κύριο Υπουργό, τον πρώτο, τον κύριο Πέτσα, και από τον κύριο Καραμαλή, και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη. Να μαζευτούν όλα τα μπάζα που έχει το χωριό μας, από τα παλιά τα κτίρια. Βεβαίως θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο οδικό δίκτυο. Το χωριό μας δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο σήμερα. Η μελέτη βρίσκεται στο Δήμο με την Περιφέρεια. Είναι μια καλή ευκαιρία, αφού θα υποστεί το οδόστρωμα ζημιές από τα μεγάλα οχήματα, να σκαφτεί το χωριό μας, να γίνει το αποχετευτικό δίκτυο, να στρωθεί ξανά το οδικό δίκτυο με την ασφαλτόστρωση, ώστε ο κάθε πληγέντας να βρει έτοιμο το δρόμο, να χτίσει το καινούργιο το σπίτι ή να κάνει τις ανάλογες συνέργειες που θα προβλέψει η νομοθεσία. Είναι σημαντικό για μας, κύριε Γενικέ και κύριοι επισκέπτες, το ότι μέσα σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή θα θέλαμε να βγούμε τουλάχιστον ένα κομμάτι να βγει νικητής, γιατί η ζημιά, όπως είπα, είναι μεγάλη. Θέλουμε να προσέξουν σήμερα τους σεισμόπληκτους στην περιοχή μας και ιδιαίτερα, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό, το 85% είναι αγρότες και το 15% είναι κτηνοτρόφοι και υπάρχουν και ζημιές στους κτηνοτρόφους, να υποστηριχθεί άμεσα. Άμεσα. Είναι σημαντικό για μας αυτό το κομμάτι. Μέχρι τώρα η στήριξη ήταν πολύ καλή. Από εδώ και πέρα θέλουμε τα λεγόμενα των πολιτικών που έχουν έρθει και έχουν πει κάποια πράγματα και όλα αυτά που έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ να γίνουν για πρώτη φορά αληθινά και με σωστό τρόπο. Όταν θα γίνουν με σωστό τρόπο, θα πάρει και το χωριό το ανάλογο που το αξίζει. Δύο μεγάλες επενδύσεις γίνονται σήμερα στο χωριό, παρόλο τον κορονοϊό που έχουμε.
αφορούν την καλλιέργεια που έχουμε, το αμπέλι. Πάνω από 10 εκατομμύρια είναι οι επενδύσεις. Είναι σημαντικό σήμερα που γίναμε γνωστοί μέσω του σεισμού, βεβαίως και μέσω όλης της μεγάλης ταυτότητας που έχει η περιοχή μας με το Τσίπρο Τρινάβο, το Ενοποιητικό Συνδεσμό Τρινάβου, την αναγνώριση του Μουσχάτου του Τρινάβου. Για μας όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, κύριε Γενικέ. Στα λίγα αυτά που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, πιάνει και το παράπονο, γιατί πριν λίγο με μια γιαγιά, μόνη της. Ευτυχώς η τύχη βοήθηση του χωριού μας, από αυτόν που είναι 2 μηνών μέχρι αυτόν που είναι 100 ετών, να μην πάθει κανένας τίποτα. Ιδάλλως θα είχαμε φύγει από το χωριό. Είμαστε τυχεροί. Πολλά έχουμε πει, κύριε Γενικέ. Είμαι σίγουρο ότι οι δικοί σας άνθρωποι εδώ σας τα έχουν ενημερώσει και από τη μεριά μου είχα μια υποχρέωση να το πω κι εγώ. Θα θέλαμε όλη αυτή τη στήριξη σε πολλά πράγματα. Μιλήσαμε για την απόσταση κρίσεως, που η περιοχή μας εδώ, η μεγαλύτερη δυναμική είναι η εμπελοκαλλιέργεια. Το χωριό μου, από τα 25.000 στρέμματα που έχει ο νομός Λάρισα σε εμπελοκαλλιέργεια, έχουμε τα 15. Δεν μπορεί να μην δεν γίνει κάτι. Και θέλουμε να γίνει με σωστούς όρους η απόσταση κρίσεως. Και ο πράσινος τρίγος που έχει αναφερθεί. Την προηγούμενη χρονιά ήταν φτωχός. Πολύ μικρό το κοστολόγιο. Όταν η περιοχή μας έχει από 400 έως 500 ευρώ το στρέμμα έξοδα στην εμπελοκαλλιέργεια και 1.000 στην υδροκαλλιέργεια. Δεν μπορεί να δίνει 100 ευρώ το στρέμμα. Αυτά όλα θέλουμε να γίνει με σωστό τρόπο και να μην αδικηθεί κανείς. Έχω πολλά να σας πω, δεν θέλω να φάω τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και για την γνωριμία που είχαμε. Είμαι μαθητής του και μέλος του 15μελού Συμβουλίου του Λυκείου Ελασσόνας. Έχουμε περάσει ήδη ένα χρόνο με τα σχολεία μας να ανοιγοκλίνουν, με εμάς να βασανιζόμαστε κάνοντας μαθήματα πίσω από μια οθόνη μέσω WebEx, βιώνοντας την αδιαφορία της κυβέρνησης για λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας, ώστε να μείνουν τα σχολεία μας ανοιχτά. Τώρα οι μαθητές της περιοχής Ελασσόνας Τυρνάβου περνάμε ακόμα μια δοκιμασία με τους 2 μεγάλους σεισμούς και τους συνεχείς μετασεισμούς που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας να ασχοληθούμε με τα μαθήματά μας. Είναι μια στρεσογόνα διαδικασία που δυσκολεύει τη συγκρότηση της σκέψης μας και τη συγκέντρωσή μας στο διάβασμα και επηρεάζει ιδιαίτερα τους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου που στο πλαίσιο της φετινής χρονιάς θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και στις σχολές. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε να υπάρξει μοριοδότηση στους μαθητές της ΓΑΜΑ τάξη του σχολείου μας και σε όλων των σχολείων των σεισμόπληκτων περιοχών στις πανελλαδικές εξετάσεις λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που προέκυψαν από τους σεισμούς. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε να βρεθούν άμεσες λύσεις για τα κτηριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας, καθώς αρκετά σχολεία με τους σεισμούς έπαθαν σοβαρές ζημιές και θεωρούνται κατάλληλα. Από ό,τι ακούγεται, πολλοί συμμαθητές μας θα υποχρεωθούν να κάνουν μαθήματα το απόγευμα, να αλλάξουν τα προγράμματά τους και θα αναγκαστούν να κάνουν επιπλέον μετακινήσεις. Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πρόβλημα με τους συμμαθητές μας στα χωριά με τα γκρεμισμένα ή ακατάλληλα σπίτια. Ήταν που ήταν προβληματικό το ίντερνετ με το WebEx στα χωριά, είναι και οι συνθήκες διαβίωσης στις σκηνές, το κρύο, οι συνεχείς εργασίες που πραγματοποιούνται στους καταβλισμούς και η συνεχής αναστάτωση που επικρατεί, που κάνουν πραγματικά το διάβασμα μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Για αυτούς τους συμμαθητές μας χρειάζεται να διατεθούν ειδικοί χώροι ή κοντέινερ αποκλειστικά για μελέτη και παροχή ίντερνετ. Μαζί με αυτά, διεκδικούμε να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, να παγώσουν όλες οι αλλαγές που πήγαν να περαστούν εν μέσω πανδημίας, να μην ισχύσουν σε καμία περίπτωση στις φετινές πανελλαδικές ούτε η Τράπεζα Θεμάτων ούτε η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να μην δοθούν ενδοσχολικές εξετάσεις φέτος. Δεν είναι αυτό που λείπει από τα σχολεία. Στεκόμαστε στον πλευρό των πληγέντων των σεισμόπληκτων περιοχών, ειδικά αυτών των χωριών που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές και αντιμετωπίζουν μια τραγική κατάσταση. Αναπτύσσουμε δράσεις αλληλεγγύης, μαζέψαμε ήδη πρώτης ανάγκης, επισκεφτήκαμε τους σεισμόπληκτους και θα σταθούμε στο πλευρό τους, στα δίκαια αιτήματά τους για πλήρη αποζημίωση των ζημιών τους. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ, Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριε Βουλευτά και Αντιπρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί φίλοι. Είμαι πρόεδρος του Μεστοχωρίου και πριν λίγο καιρό βιώσαμε πραγματικά ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, όπως σε όλους είναι γνωστό, τον μεγάλο σεισμό και τις μετασεισμικές εξάρσεις που υπήρχε από αυτόν και λογικότατο αφού το επίκεντρο ήταν στα χωριά μας, Μεσοχώρη Δαμάση και στη γύρω περιοχή. Ζήσαμε πραγματικά τον εφιάλτη, αλλά συνεχίζουμε
να ζούμε μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν τιμάει ούτε αυτούς που το ζουν, ούτε αυτούς που μας κυβερνούν. Μια κατάσταση πραγματικά τραγική σε ένα χωριό 240 περίπου κατοικιών, το 65-70% ακατοίκητο. Το μόνο θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι δεν θρηνήσαμε κανέναν άνθρωπο. Είναι το μόνο που μπορώ να πω, ότι ήταν μέσα στην όλη αυτή άτυχη στιγμή που έτυχε το μόνο ενθαρρυντικό, το μόνο πράγμα που όταν μετά το σεισμό ψαχτήκαμε, μετρηθήκαμε, ήμασταν όλοι στο μέτρο. Αυτό όμως τελειώνει πολύ γρήγορα, γιατί από εκεί και πέρα ακολουθούν, έρχεται στο μυαλό μας το πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος, συγγνώμη μου επιτρέπετε χωρίς τη μάσκα έτσι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει ακόμη και μένει όλες αυτές τις δύσκολες νύχτες σε σκηνές, σε πρόχειρα καταλήματα. Πέρασαν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, πέρασε ο κύριος Βελόπουλος, πέρασε ο κύριος Τσίπρας, όσο ήταν, πέρασε ο κύριος Καραμαλής, υποδομών, πέρασε η κυρία Ράπτη, Υπουργός Ψυχικής Υγείας. Από όλους ακούσαμε πάρα πολύ όμορφα λόγια και πραγματικά στα αυτιά μας ακουγόταν όλα αυτά όμορφα. Περιμέναμε όμως να δούμε και πράξεις. Δυστυχώς υστερούμε πάρα πολύ. Δεν δικαιολογείται σήμερα, δύο εβδομάδες μετά, να είμαστε ακόμη σε πρόχειρα καταλήματα, να είμαστε σε σκηνές. Νοικοκυρέοι άνθρωποι, μείναμε πραγματικά στο δρόμο χωρίς να έχουμε καν τα απαραίτητα και αυτή τη στιγμή να φωνάζουμε πατώντας πάνω στα λεγόμενά τους. Γιατί ακόμη αυτά να μην γίνουν πράξη. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα κύριε Γενικέ, και το έχω ξαναναφέρει, είναι η COVID, ο κοροναϊός. Αυτή τη στιγμή εμείς στο χωριό μου, μέσα στις σκηνές, μένουμε από δύο οικογένειες. Θέλω πάρα πολύ να υπάρξει λύση σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και εσείς από τη δική σας πλευρά να στηρίξετε και να βοηθήσετε, ούτως ώστε να προσπεραστεί το πρωτόκολλο, να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, να έχουμε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να προχωρήσει η όλη κατάσταση και να γίνουν εμβόλια στον κόσμο. Είναι ένα κομμάτι που απασχολεί την κοινωνία μας. Έχω ανθρώπους με COVID αυτή τη στιγμή στο Μεσοχώρι. Έχω μια οικογένεια και έχω πληροφορίες και για δεύτερη. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει υγειονομική βόμβα. Μπορείτε να κατανοήσετε αυτό που σας λέω. Από αυτό που υποσχέθηκαν οι κυβερνούντες και είπαμε εκ πρώτης θα πρέπει 25 τουλάχιστον κοντέινερ στο Μεσοχώρι από τις 90 κατοικίες, οι οποίες ήταν μόνιμες κατοικίες, οι οποίες βγήκαν μη κατοικήσιμες, θα πρέπει τουλάχιστον 25 να έρθουν στο Μεσοχώρι. Είμαστε στη 14η μέρα και αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μόνο οι 7. Ρωτάμε, ξαναρωτάμε, από περιφέρεια, από κεντρική εξουσία, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Το μόνο που λένε είναι ότι στις άμεσες εβδομάδες, αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι, θα υπάρξει λύση. Άμεση εβδομάδα ποια είναι? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Αρχίζει ο κόσμος να χάνει την υπομονή του. Αρχίζει πλέον ο κόσμος να έχει μια νευρικότητα. Είναι πραγματικά οι εικόνες τραγικές. Είχαμε τρία μωράκια μέσα στην δομή, την πρόχειρη με τις σκηνές. Ένα 40 ημερών, ένα 4 μηνών και ένα 8 μηνών. Εικόνες τραγικές. Να είναι 8 και 10 άτομα μέσα στη σκηνή και να θες αναγκαστικά με βροχή, με κρύο, να βγεις από τη σκηνή γιατί η μάνα έπρεπε να θυλάσει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και λογικό. Νιώθουμε ότι είμαστε παραμελημένοι. 15 μέρες μετά τελειώσαν οι κάμερες, οι γενικές γραμμές να έρχονται όπως ερχόταν και το κακό κάθε μέρα που περνάει γίνεται μεγαλύτερο. Και εγώ δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Θέλω μόνο να σας πω ότι τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό με τη δομή που είναι να γίνει και να έρθουν τα κοντέινερ, γιατί ψιθυρίζεται, αλλάζει πλέον το τροπάριο από πάνω προς τα κάτω και αρχίζουν να λένε ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα κοντέινερ. Δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Υπάρχει η δυνατότητα της επιχορήγησης, επιδότησης, να το πω καλύτερα, του ενοικίου. Είναι πολύ δύσκολο όμως αυτό το κομμάτι, γιατί το χωριό μας είναι κτηνοτροφικό χωριό. Έχει ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και με την αγροτιά. Και φανταστείτε,
ότι η κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δύσκολος κλάδος. Θα πρέπει να είσαι στις 6 το πρωί στη δουλειά σου και να φύγεις στις 9 με 10 το βράδυ. Πώς μπορείς να φύγεις από ένα χωριό όταν το μεγάλο αστικό κέντρο, η Λάρισα, γιατί ο Τύρναβος και η Ελασσόνα, σίγουρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξουν σπίτια. Πώς μπορείς να πας 40 χιλιόμετρα μετά, μακριά, και να αφήσεις τις δουλειές σου? Ένας κακός συντονισμός, κλείνοντας, από όλους τους φορείς, οφείλω να το παραδεχτώ. Το λέω από την πρώτη στιγμή, συνεχίζω να το φωνάζω. Για κάποιους είμαι ο κακός πρόεδρος που φωνάζει και λέει πράγματα περισσότερα από αυτά που πρέπει. Αλλά πιστέψτε με, μέσα μου νιώθω σμπαράλια, το έχω βιώσει και το έχω δει και το ζω μέσα από τον κόσμο του χωριού μου. Από αυτό που πραγματικά βλέπω και το ζω ο ίδιος στην πράξη. Γιατί και εγώ από τις πρώτες μέρες με την οικογένειά μου είμαι σε σκηνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό που έχω να δηλώσω εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών και εκ μέρους του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου. Σαν περιοχή, η μέσα η πόλη του Τυρνάβου έχει υποστεί κάποιες ζημιές και έχουν υποστεί και σπίτια και κτίρια. Βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που μας έκανε εντύπωση που ακόμη και συζητάμε με τον κόσμο, είναι ότι πολλά σπίτια που ενώ ήταν ακατάλληλα, βγήκαν στο πράσινο. Κάποια κτίρια και σχολικά κτίρια έχουν κάποιες μικρούς ζημιές. Όμως αυτό που αντιμετωπίζουμε και ως γονείς μέσα στο σπίτι είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος φόβος στα παιδιά, ιδίως και στα ενήλικα, αλλά θα πω και στα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τρίτη ηλικίου και δίνουν πανελλήνιες, γιατί δεν ξέρουν από πού θα τους χτυπήσει την πόρτα του κακό. Έχει δημιουργηθεί μεγάλος φόβος για το πώς θα αντιμετωπίσουν από εδώ και έπειτα μία κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτό που παρακολουθούμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα τοπικά εδώ, αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση και το συζητήσαμε και σαν σύλλογος είναι ότι ενώ έχουμε κριθεί ως μια σεισμογενής περιοχή, έχουμε μπει για 6 μήνες να ζούμε μια κατάσταση άκρα ελεγχόμενη. Μία μέρα μετά έχουν τραβήξει δόσεις από το εξοικονομώ. Κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι παιδιά σε μεγάλες ηλικίες και τάξεις δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, τα φροντιστήριά τους. Δεν έχει δοθεί, ενώ μπορεί να δοθεί μια μοριοδότηση επιπλέον, μια χαμηλή μοριοδότηση μάλλον για αυτά τα παιδιά. Δεν έχει δοθεί όμως μια άμεση λύση για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Αυτό νομίζω ότι σίγουρα με επιμονή και δική μας και των φορέων και προς τη Βουλή θα μπορούσε να γίνει, επισημένοντας κάποια πράγματα και τονίζοντας και επιμένοντας συνεχώς γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι η πολιτεία δύσκολα θα βοηθήσει. Σκεφτείτε ότι ακόμα τα φώτα της δημοτισιότητας, ας το πω, δεν έχουν πέσει και τους έχουν ξεχάσει. Αυτά, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καταρχήν να εκφράσουμε εκ μέρους των αγροτών του νομού Καρδίτσας τη συμπαράστασή μας στους πληγένες, κατοίκους, αγρότες και όλους βέβαια τους πολίτες της περιοχής που έχουν πάθει ζημιές. Εμείς εκεί δεν πάθαμε, αν και στο Δήμο Παλαμά υπάρχουν και εκεί σπίτια τα οποία έχουν πάθει κάποιες ζημιές, δύο σχολεία έχουν πάθει ζημιές. Αυτό που θα ήθελα όμως να μεταφέρω είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρος πριν. Δυστυχώς, μόλις πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, ξεχνιέται τα προβλήματα. Το έχουμε ζήσει εμείς από τον Ιαννό, έχουν περάσει 6 μήνες. Ακόμα υπάρχουν αγρότες οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που έπρεπε να γίνουν τα αντιπλημμυρικά. Και φαίνεται ότι και εδώ, δυστυχώς, το κράτος δεν παίρνει τα μέτρα τα αναγκαία έτσι ώστε να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι από το σεισμό. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει οργάνωση των κοινωνιών μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους όπου υπάρχουν, γιατί είστε περιοχή αγροτική, η Πέθρο, και να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε. Τι δικαιούμαστε? Αντισεισμική θωράκιση για τα σπίτια μας, για τις αποθήκες, για τα μαγαζιά,
αντιπλημμυρικά έργα για μας που θα πρέπει να υπάρχουν για να μην συμβαίνουν, γιατί σεισμοί θα γίνονται, πλημμύρες θα γίνονται. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να πάρει όλα αυτά τα μέτρα έτσι ώστε να μην παθαίνουμε τόσο μεγάλες ζημιές και από την άλλη όταν παθαίνουμε να είναι η ανταπόκριση άμεση. Δεν γίνεται 15 μέρες και κόσμος να μην έχει που να μείνει ή να μένουν 2-3 οικογένειες σε μία τέτοια. Εκεί κύριε Γενικέ, αυτά να τα μάθει και ο λαός. Γιατί ο λαός ακούει τις μεγάλες κουβέντες που όταν έρχονται οι κυβερνώντες τάζουν. Από τα ξύματα έχουμε χορτάσει. Και έχουμε χορτάσει και εμείς στην Καρδίτσα. Πιστεύω θα χορτάσατε κι εσείς εδώ. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει άμεσα και να πιέσουν όλοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα να πιέσει και στη Βουλή για να φανούν αυτά και να πάρθουν και πρωτοβουλίες και από εδώ και πέρα και τα σχολεία να γίνουν, να ελεγχθούν καταρχήν αυτά που υπάρχουν και να μην κινδυνέψει ο κόσμος είτε εδώ είτε οπουδήποτε από τέτοια φαινόμενα. Αυτό που βλέπουμε πάντως, σας είπα και εμείς, 6 μήνες μετά, δυστυχώς δεν έχουν γίνει πολλά από αυτά που μας τάξανε. Εύχομαι εδώ όντως να λυθούν τα προβλήματα πιο γρήγορα, γιατί έχουν να κάνουν και με τη ζωή το σήμερα, το πώς θα ζήσετε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Οργάνωση και αγώνας όμως είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του Φοιτητικού Συλλόγου των Εστιών Λάρισας θέλω να μεταφέρω με τη σειρά μου την κατάσταση που ζήσαμε εμείς οι οικότροφοι φοιτητές τώρα με το σεισμό. Ουσιαστικά ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση επιλέγει να κρατά κλειστές τις σχολές μας, ενώ εμείς οι φοιτητές που ζούμε στις εστίες βλέπουμε την κατάσταση να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Συγκεκριμένα αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε. Ειδικά τώρα που η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης, το πρόβλημα που ήδη έχουμε με τη σύνδεση του ίντερνετ είναι ακόμα πιο έντονο, αφού είναι αρκετά δύσκολο να παρακολουθήσουμε τα μαθήματά μας, πόσο μάλλον να εξεταστούμε σε αυτά. Υπάρχουν χρόνιες βλάβες στα δωμάτια, τα κτίρια είναι παλιά και επιβαρημένα, καθώς δεν έχει γίνει συντήρηση εδώ και χρόνια. Ο μεγάλος σεισμός που έγινε το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή μας ανέδειξε τις μεγάλες ελλείψεις στη θωράκιση των κτιρίων των εστιών από φυσικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, από τα συνολικά 8 κτίρια των εστιών, μόνο τα 2 έχουν εξόδους κινδύνου. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει φωτισμός τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όσο και σε εξωτερικούς, κάτι που δυσκόλεψε αρκετά την έξοδό μας από τα κτίρια τη δεύτερη μέρα του σεισμού που έγινε βράδυ. Τέτοια ζητήματα τα έχει αναδείξει και τα έχει διεκδικήσει επανελειμμένο Φοιτητικός Σύλλογος, όπως και αυτό της αντιπυρικής προστασίας, αφού αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές φωλιές είναι άδειες και οι πυροσβεστήρες ελάχιστοι. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος προστασίας ενδεχόμενη πυρκαγιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Οι φοιτητές που μένουμε στις εστίες της Λάρισας είμαστε ακόμη μπροστά και στο σεισμό, εκτεθειμένοι στην αδιαφορία της κυβέρνησης και των αρχών. Αφού δεν είχαμε την παραμικρή ενημέρωση για το πώς πρέπει να προστατευτούμε, δεν έγινε έλεγχος των κτηρίων των εστιών και δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προκειμένου να εκενωθούν οι χώροι με ασφάλεια για όλους. Για να γίνει και πιο κατανοητή η κατάσταση που ζήσαμε, ενώ από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε απαντήσεις για το πού θα πρέπει να στεγαστούμε το βράδυ και για την καταλληλότητα των κτηρίων, δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση. Αντίθετα, μας πρότειναν ως την ασφαλέστερη λύση το να μείνουμε μέσα στα δωμάτια παρά κάπου αλλού, την ίδια στιγμή που οι αρχές και η πολιτική προστασία έκαναν σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν έξω από τα σπίτια τους. Το αποτέλεσμα σε αυτό ήταν πολλοί από εμάς να μείνουμε στο δρόμο. Δεν έκαναν ούτε την παραμικρή ενέργεια για να μας εξασφαλίσουν σύντηση και πρόσβαση σε καθαρό νερό, αφού εκείνες τις μέρες το νερό στη Λάρισα δεν ήταν πόσιμο. Επίσης, εκείνες τις μέρες κάναμε πολλές προσπάθειες για να δοθούν λύσεις στην επικοινωνία μας με το Πανεπιστήμιο, στο τέλος όμως δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Μας έκαναν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή πως είναι ατομική μας ευθύνη το που θα στεγαστούμε, αφού σύμφωνα με τα λεγόμενά τους είμαστε ενήλικες και μπορούμε να βρούμε τρόπο να προστατευτούμε. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από κανέναν για την καταλληλότητα των κτηρίων που μένουμε, παρά μόνο ένας υποτυπώδης έλεγχος που έγινε. Αντίστοιχα, με την επικοινωνία μας με τον Δήμο και την Περιφέρεια, προσπαθήσαμε να βρούμε το πού και το πώς θα στεγαστούμε εκείνα τα βράδια. Όμως για άλλη μια φορά εισπράξαμε την αδιαφορία τους με την πρόφαση ότι δεν μπορούν να πάρουν την ευθύνη για τυχόν μετάδοση του ιού,
ενώ με μεγάλη ευκολία πήραν την ευθύνη να μας αφήσουν έξω στο κρύο. Σήμερα είναι αναγκαίος άμεσος σχεδιασμός, η χρηματοδότηση και η υλοποίηση των αναγκαίων εργών στις κτηριακές υποδομές του Πανεπιστημίου με ευθύνη του κράτους. Είναι αναγκαίος ο άμεσος έλεγχος των φοιτητικών εστιών, που είναι κτίρια παλιά και με πολλές φθορές. Χρειάζεται εδώ και τώρα να δοθεί κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των αναγκών που υπάρχουν στις εστίες. Τέλος, να κλείσω ότι μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών οργανώνουμε την αλληλεγγύη προς τους σεισμοπαθείς εδώ στα χωριά, συγκεντρώνοντας τρόφιμα, νερά και γενικά είδη πρώτης ανάγκης από σήμερα μέχρι την Παρασκευή στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισσας. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους συμφοιτητές μας που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Όπως και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη στην πράξη. Καλησπέρα και από εμάς, να σας καλωσορίσουμε. Εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή μας σαν Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Λάρισσας στους πληγέντες των χωριών που είχαν τις περισσότερες ζημιές, σε αυτή τη βάση θα θέλαμε να αναδείξουμε και τα ζητήματα που προκάλεσε η σεισμική και η μετασεισμική ακολουθία και στην πόλη της Λάρισσας. Πέρα από κάποιες ζημιές σε ιδιωτικές κατασκευές που είναι σχετικά περιορισμένες, έχουμε ειδικά μέσα στην πόλη της Λάρισσας αλλά και στις κοινότητες πέριξ αυτής που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Λαρισαίων, αυτή τη στιγμή μετά τους ελέγχους των κτηριακών υποδομών που ολοκληρώθηκαν σε πρώτη φάση στην πόλη, καταγεγραμμένα 30 σχολικά κτίσματα τα οποία είναι ακατάλληλα. Αντιλαμβάνεστε ότι για το επόμενο διάστημα η πόλη της Λάρισσας και χιλιάδες μαθητές, γιατί αν κάνουμε μια αντιστοιχία θα δούμε ότι όντως κάποιες χιλιάδες μαθητές, γονιών και εκπαιδευτικών θα βρεθούν μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Όπως είναι γνωστό, αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι κλειστά και για τις επόμενες περίπου 2 εβδομάδες. Ακόμη και να δοθεί μια επιπλέον παράταση εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, κάποια στιγμή οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να ανοίξουν. Υπάρχουν κτίσματα που συγκαταλέγονται μέσα σε αυτά τα 30 και στέκουν εκεί από τη δεκαετία του 1920 και του 1930. Άρα δηλαδή με μια σχετική διαβάθμιση σε αυτά τα 30 κατάλληλα κτίσματα έχουμε όντως ένα γυρασμένο κτηριακό απόθεμα στην πόλη. Πολλές φορές σαν Ένωση Γονέων έχουμε αναδείξει το σχετικό ζήτημα συνολικότερα της σχολικής στέγης στην πόλη μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνοντας βέβαια απαντήσεις ότι δεν μπορούμε να κατασκευάζουμε σχολικά κτίρια χωρίς έναν προγραμματισμό και αυτά εν τέλει να μένουν κουφάρια. Για μας δεν ήταν λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα κεραυνός εν εθρία, αφού είχαμε επεξεργαστεί και το προηγούμενο διάστημα επίσημα στοιχεία του Δήμου Λαρισαίων που έδειχναν ότι περίπου 60 κτίσματα σχολικά είναι κατασκευασμένα πριν το 1985 με παλαιωμένους αντισεισμικούς κανονισμούς, πολλά από αυτά χωρίς οικοδομικές άδειες και πολλά από αυτά κατασκευασμένα πριν από το 1955. Τι έχουμε μπροστά μας, αυτό που βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε μια επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής Λάρισσας να προσπαθήσει να υποβαθμίσει το ζήτημα. Βλέπουμε ότι καλούνται ξανά σε δευτεροβάθμιο έλεγχο τα κλιμάκια των κτηριακών υποδομών για να μικρύνει ο αριθμός των ακατάλληλων κτισμάτων. Εμείς λέμε σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε την ώρα που στην πόλη ξοδεύονται εκατομμύρια για έργα βιτρίνας, αστικών αναπλάσεων κτλ. Να μπουν ξανά τα παιδιά μας σε κτίσματα τα οποία δεν θα έχουν ελεγχθεί, δεν θα έχουν γίνει η βάση του νόμου κατάλληλες επεμβάσεις στατικού χαρακτήρα ή ακόμα και σε κτίρια που μπορεί να μην κρίθηκαν κατεδαφιστέα, αλλά υπάρχει η εκφρασμένη άποψη και των πρωτοβάθμινων συλλόγων ότι δεν ξαναβάζουμε τα παιδιά μας σε αυτά τα παλιά κτίσματα. Ενδεικτικά να πω το Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης και το Τρίτο Δημοτικό Λάρισσας, που είναι πολύ παλιά κτίσματα της δεκαετίας, όπως είπα, του 20 και του 30. Θα θέλαμε τη στήριξη
συνολικότερα και στο κεντρικό επίπεδο. Μπορεί και η Δημοτική Αρχή να πει ότι αντικειμενικά δεν έχω τους προϋπολογισμούς για να μπορέσω να λύσω όλο αυτό το ζήτημα. Αλλά εμείς λέμε ότι θα πρέπει να διεκδικήσει και πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει αυτό το ζήτημα να αναδειχθεί και από το Κομμουνιστικό Κόμμα σε κεντρικό επίπεδο, ούτως ώστε μαζί με τους πρωτοβάθμιους συλλόγους και τους γονείς που είναι σε μια αγωνιστική διάθεση αυτή την περίοδο, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερους όρους, γιατί, όπως είπαν πολλοί, όταν πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας θα μείνουν οι πρόχειρες λύσεις, είτε αυτές θα είναι διπλοβάρδια, είτε θα είναι κοντέινερ, και βεβαίως η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Αντίστοιχα αιτήματα για μοριοδότηση των παιδιών της τρίτης ηλικίου υπάρχουν και από συλλόγους που ανήκουν στην Ένωση Γονέων Λάρισας. Θα θέλαμε αυτό το ζήτημα να το μεταφέρουμε και να σε κεντρικό επίπεδο να μπει σε αντίστοιχες κινήσεις που θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί ακριβώς και για μικρούς και για μεγάλους αυτή η συνθήκη είναι πάρα πολύ δύσκολη, και ιδιαίτερα για αυτά τα παιδιά που λίγο πολύ όλη τους τη ζωή προσπαθούν σε αυτές τις συνθήκες μέσα σε ένα χρόνο να δώσουν εξετάσεις και να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σημειωτέων ότι φέτος θα μπουν περίπου 25.000 παιδιά λιγότερα από ότι την περσινή χρονιά εξαιτίας του πρόσφατου νόμου του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονέων του Γέλε Λασόνος και του 15 Μελούς, πραγματοποίησαμε επίσκεψη στα χωριά που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς και συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των αντιστοίχων συλλόγων των μαθητών και γονέων του Λυκείου Δομένικου, του Λυκείου δηλαδή που πηγαίνουν τα χωριά που πάθανε τις μεγαλύτερες ζημιές. Από την εικόνα που αντικρίσαμε και τη συζήτηση με παιδιά και γονείς, προέκυψε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, τα παιδιά, ειδικά των χωριών αυτών και κυρίως εκείνα που προετοιμάζονται για πανελλήνιες, να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προσπάθειά τους. Η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, που αποδείχθηκε ανεπαρκής σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της, δεν μπορεί να δώσει λύσεις, πολύ περισσότερο τώρα που σχολικές μονάδες κρίθηκαν ακατάλληλες και μια προβληματική για τη στέγαση και μεταφορά των μαθητών είναι σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, εκτός από τη μοριοδότηση των μαθητών της ΓΑΜΑ τάξης των λυκείων των σεισμόπληκτων περιοχών που προετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι απαραίτητη διαμόρφωση χώρων τέτοιων που τα παιδιά θα μπορούν να διαβάσουν με παράλληλη παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, ως γονείς, ζητήσαμε ανοιχτά σχολεία με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Απαιτήσαμε δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας στα σχολεία, επαναλαμβανόμενα τεστ για την ανίχνευση του ιού, μείωση μαθητών ανά τάξη, μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας, αποσυμφόρηση σχολικών λεωφορείων, σχολίατρο σε κάθε σχολείο και ενίσχυση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δήμο. Αντί όλων αυτών, το Υπουργείο άνοιξε τα σχολεία το Γενάρη με μοναδικό μέτρο προστασίας στο άνοιγμα των παραθύρων στις αίθουσες, ενώ εφάρμοσε την τηλεκπαίδευση, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσης μάθηση. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το μέτρο το εφάρμοσε χωρίς να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών και αυτή, σε αυτή με κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προώθησε τον νόμο για τις κάμερες μέσα στις τάξεις, την αύξηση των μαθητών στις αίθουσες και την αντιδραστική αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν πως όσο το αγαθό της εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται δημόσια, δωρεάν και καθολικά για όλα τα παιδιά μας, εμείς οι γονείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τη μόρφωση που δικαιούνται τα παιδιά μας, πολύ περισσότερο τώρα που οι σεισμοί έφεραν στο προσκήνιο αυξημένες ανάγκες. Ακούγοντας και τον πρόεδρο του Μεσοχωρίου να μιλάει για τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής και ειδικά για τους κτηνοτρόφους, όντας κτηνοτρόφος και ο ίδιος, μπορώ να αντιληφθώ οι συνάδελφοι στην περιοχή σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρίσκονται. Μια εφορία που καλλιεργήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την αύξηση στη τιμή στο γάλα, έχει ξαναμειστεί η όποια. Το ότι είδαμε στην τσέπη μας έχει φύγει, γιατί οι ζωοτροφές πήραν τον ανήφορο σε τιμές τις θεώρητες, πρωτοφανείς τιμές για τέτοιες εποχές. Επίσης, οι άνθρωποι πάθανε ζημιές σε κατασκευές που δεν έχουν άδειες, που βρήκανε από τους πατεράδες τους, από τους παππούδες τους και που ενδεχομένως θα είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να αποζημιωθούν πλήρως. Θέλουμε να τονίσουμε ότι σαν Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα είμαστε στο πλευρό των μαθητών αλλά και των κτηνοτρόφων
και των αγροτών που πλήχθηκαν στην περιοχή. Εκ μέρους της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Καμινάδων Καρδίτσας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση σήμερα, αλλά και για τη στήριξη και συμβολή του ΚΚΕ όλους αυτούς τους μήνες στα δίκαια αιτήματά μας και στις διεκδικήσεις μας. Έχουν περάσει 6 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες που χτύπησαν τον νομό μας, που έχει ως αποτέλεσμα πλημμύρισαν 5.000 σπίτια και κάποια από αυτά κατέρευσαν ή κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Χιλιάδες επιχειρήσεις και καταστήματα πνίγηκαν κυριολεκτικά στη λάσπη. Γεγονός που έχει αφήσει και συνεχίζει όμως να αφήνει ανεξίτηλες τις επιπτώσεις της ζωής μας. Σήμερα ήρθα για να μεταφέρω εδώ μια εμπειρία από μια διαφορετική καταστροφή και για τις αποζημιώσεις αλλά και για τα έργα που έχουν γίνει. Αναρωτιόμαστε τι έχει αλλάξει από τότε. Ακούμε πολλά για χρήματα που δίνονται στον νομό και για αντιπλημμυρικά έργα. Όμως τα έργα αυτά που γίνονται είναι κυρίως αποκατάστασης. Δηλαδή διορθώνουν και μπαλώνουν τη ζημιά που έγινε από την πλημμύρα. Δεν γίνονται όμως έργα που θα εξασφαλίσουν την προστασία του λαού κάτω από όλες τις συνθήκες και με βάση την τεράστια τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και την επιστημονική εξέλιξη. Τα έργα που γίνονται ή που θα γίνουν είναι μεταξύ τους ασύνδετα, ενώ πραγματοποιούνται χωρίς να έχει προηγηθεί απαραίτητος, ολοκληρωμένος και συνολικός αντιπλημμυρικός σχεδιασμός που να περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο ο νομός της Καρδίτσας να πλημμυρίζει κατ' επανάληψη και να υπάρχουν μικρές και μεγάλες καταστροφές. Επίσης, ακούμε συνεχώς από παράγοντες της κυβέρνησης και της τοπικής διοίκησης ότι ο νομός επέστρεψε στην κανονικότητα. Αλήθεια τώρα, για ποια κανονικότητα μιλάνε? Οι καταστροφές έχουν αφήσει πλήγματα και στις υποδομές. Προφανώς, κανένα κτίριο και καμιά υποδομή δεν είναι όπως ήταν πριν. Και μάλιστα, ο πρόσφατος σεισμός επιβαρύνει τα ήδη πληγέντα κτίρια και τις εγκαταστάσεις. Ποια όμως είναι αυτή η κανονικότητα, όταν ακόμα και σήμερα άνθρωποι της γειτονιάς μας που έχουν τα σπίτια τους, που έχουν κριθεί ακατάλληλα, μένουν σε συγγενείς ή αναγκάστηκαν να νοικιάσουν, χωρίς να όμως να τους έχει δοθεί ακόμα το επίδομα ενοικίου. Στα γκρεμισμένα σπίτια, τώρα το κράτος ζητά ο ιδιοκτήτης να τα γκρεμίσει και με δική του ευθύνη και έξοδα. Ξέρουμε πλέον ότι μόνο ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να έχει αποτελέσματα. Τίποτα δεν μας έχει χαριστεί τόσο καιρό. Οι όποιες αποζημιώσεις δόθηκαν ήταν κάτω από τη δική μας πίεση και το δικό μας αγώνα, τον οποίο το δώσαμε μαζί με τους εργαζομένους, τους μαγαζάτορους και τους αγρότες. Το μεγαλειώδες αυτό συλλαλητήριο που κάναμε στις 5 Οκτώβρη συγκεντρώθηκαν πάνω από 3.000 άτομα. Τα αιτήματά μας δεν είναι ούτε ακραία, ούτε μαξιμαλιστικά. Είναι και δίκαια και αναγκαία. Και εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Διεκδικούμε να υλοποιηθεί άμεσα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που θα εκπονηθεί με ευθύνη του κράτους και με γενναία κρατική χρηματοδότηση. Ζητάμε στατικό έλεγχο όλων των δημοσίων κτηρίων και αντισεισμική θωράκιση, να δοθεί άμεσα το επίδομα στέγασης, αναπληρώνοντας τους προηγούμενους μήνες που δεν έχει δοθεί στο ύψος των αναγκών της κάθε οικογένειας. Ζητάμε 100% αποζημιώσεις σε όλους χωρίς προϋποθέσεις. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε εργαζομένους, αυτοαπασχολουμένους, αγρότες, που έχει προκληθεί από τις καταστροφές του Ιαννού και της πανδημίας. Δεν έχουμε σταματήσει να αγωνιζόμαστε και δεν θα σταματήσουμε όμως. Μέσα από τις συνελεύσεις που κάνουμε και θα κάνουμε, καλούμε σε νέα κινητοποίηση μαζί με άλλους φορείς του νομού μας στην αντιπεριφέρεια την Τρίτη στις 23 του μήνα. Ευχαριστώ. Να σας καλησπέρισω και εγώ που ήρθατε στον τόπο μας, κύριε Γενικέ. Τα προβλήματα είναι πολλά. Με το σεισμό και εμείς στον Ενοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου είχαμε πολλές μπαλέτες με κρασιά να μας πέσουν και δεξαμενές με κρασί μέσα να έχουν διωγγωθεί. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το επόμενο πρόβλημα θα είναι εντός λίγων μηνών που θα είναι για την παραλαβή των σταφυλιών από τους αμπελοκαλλιεργητές. Από ό,τι γνωρίζετε, ο συντηρησμό μας παίρνει μεγάλες ποσότητες και κάνει πολύ μεγάλη παρέμβαση στις τιμές της αγοράς των σταφυλιών. Αυτή τη στιγμή οι δεξαμενές του συντηρησμού είναι όλες γεμάτες. Το πρόβλημα θα είναι
πώς θα μπορέσουμε να παραλάβουμε από τα μέλη μας τις μεγάλες ποσότητες σταφυλιών. Θα υπάρξει μεγάλος κίνδυνος να μείνουν τα σταφύλια στα μπέλια τους, με αποτέλεσμα ιδιώτες συνουπίοι να έρθουν, να εκμεταλλευτούν την περίσταση και να τα πάρουν με χαμηλές τιμές. Ένα μέτρο που πήρε η κυβέρνηση πέρα από τον πράσινο τρίγου ήταν και η απόσταξη κρίσης. Η απόσταξη κρίσης πληρώθηκε όταν εμάς αγοράσαμε 0,33 τα σταφύλια, μας τήξε το κρασί 0,65 λεπτά το λίτρο. Με αποτέλεσμα το κράτος θα μας πληρώσει 0,42. Με αποτέλεσμα να χάσουμε και λεφτά όταν δώσαμε για την απόσταξη κρίσης. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της τιμής της απόσταξης, δηλαδή να ληφθεί υπόψη ο καθορισμός της μίσης της απόσταξης στη τιμή της αγοράς των σταφυλιών, καθώς και οι ποσότητες των σταφυλιών που θα παραλαμβάνει ο καθένας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθετε να έχουμε λιγότερα προβλήματα ο τόπος μας. Εμείς ευχαριστούμε. Από την πρώτη στιγμή έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας και ηθικά και υλικά και είμαστε στις σεισμόπληκτες περιοχές προσπαθώντας σαν οργανωμένο αγροτικό κίνημα με την Ομοσπονδία, τους Συλλόγους να βοηθήσουμε έμπρακτα και στην οργάνωση των διεκδικήσεων και στο πλαίσιο ετοιμάτων, αλλά και με υλική στήριξη. Και αυτή τη στιγμή και μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων μαζεύουμε τρόφιμα, λάδι, άλλα τρόφιμα που μπορούν να παράξουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για να ενισχύσουμε τις περιοχές στο επόμενο διάστημα. Θα έρθουν από κάθε περιοχή της Ελλάδας και δείχνουμε ότι σε αυτούς τους καιρούς η αλληλεγγύη είναι ένα μεγάλο όπλο που θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είμαστε σε μια περιοχή αγροτική με πολύ δυναμικές καλλιέργειες, εδώ που έγινε ο καταστροφικός σεισμός. Ήταν το κλίμα στραβό με τον κορονοϊό, με τις αντιλαϊκές πολιτικές που μειώνουν συνεχώς το αγροτικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, που έχουν ερημώσει τα χωριά και έχουν διώξει τον κόσμο στην ανεργία και έξω από την παραγωγή. Ήρθε και ο σεισμός και έχει δέσει ακριβώς το πράγμα αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι 17 Μάρτη. Πριν ένα χρόνο ακριβώς, τέτοια μέρα, υπήρξε ένας καταστροφικός παγετός σε αυτή την περιοχή. Εδώ. Καλά έρχονται οι κυβερνήσεις και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και άλλοι και δίνουν υποσχέσεις και παχιά λόγια, όμως δυστυχώς τα γεγονότα και η πραγματικότητα είναι ανδιαφυσβήτητα και θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Ένα χρόνο μετά από αυτό το καταστροφικό παγετό και σε μια περιοχή που έχει χτυπηθεί από το σεισμό, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ σαν αποζημίωση στους αγρότες αυτής της περιοχής, ενώ έχουν πληρώσει τις εισφορές του ΕΛΓΑ. Και οι λεφτά δεν έχουν πάρει δηλαδή ένα ευρώ ένα χρόνο μετά και έχουν πληρώσει και η αμπελοκαλλιέργεια, να ξέρετε, και τα αμύγδαλα έχουν πολύ ισχυρές, πολύ μεγάλες αμοιβές καταστρέμα στον ΕΛΓΑ ασφαλιστικές εισφορές. Έχουν δώσει χιλιάδες από την τσέπη τους και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ ακόμα. Ένα χρόνο μετά. Την παραμονή του σεισμού ήμασταν στον ΕΛΓΑ διαμαρτυρόμενοι με τους συναδέλφους αμυγδαλοπαραγωγούς από το Δήμο Ποταμιάς, που είναι η μισοχώρα, το Δουμένικο, το Αμούρι, εκεί που έχουν πάθει το δεύτερο σεισμό. Μία μέρα πριν. Ζητώντας από τα ΨΕΑ να καταβληθούν κάποια ψίχουλα που δίνουν στα αμύγδαλα ΨΕΑ από το 2017, παρακαλώ, και έχουμε 2021. Πάλι μετά το σεισμό, που θα έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήματα σαν πρώτη προτεραιότητα για να στηριχτεί ένας κόσμος που έχει διαλυθεί με το σεισμό, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Και πέρασαν δύο εβδομάδες και θα περάσουν και άλλες πολλές, γιατί ούτε καν τα χαρτιά δεν έχουν στείλει στην Αθήνα να φτάσουν. Υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα ότι είναι μια περιοχή η οποία λόγω του κορονοϊού δεν έχει διατηθεί και το χήμα τσίπουρο που είναι στα χέρια παραγωγών, αμπελοκαλλιεργητών, και υπήρχαν και ζημιές αρκετές με δεξαμενές που έχουν χαλάσει τσίπουρο, που έχει χαθεί και στο Δαμάσκη και στον Τύρναβο, γιατί είναι μικρή αμπελουργή οι οποίοι στηρίζουν το εισόδημά τους φτιάχνοντας χήμα τσίπουρο και πουλώντας το. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα για αποζημίωση. Πρέπει να βάλουμε την πλευρά ότι στην Ελασσόνα 43 τουλάχιστον σταυλικές εγκαταστάσεις και αποθήκες είναι μη χρησιμοποιήσιμες πλέον μετά το σεισμό. Θα πρέπει άμεσα, ειδικά γιατί εδώ μιλάμε και για ζωντανά και μιλάμε για μια υποδομή που δουλεύουν οι άνθρωποι, θα πρέπει άμεσα να δοθούν όλα τα χρήματα και 100% επιδότηση, όπως πρέπει να δοθεί και σε όλα τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και στα σπίτια, για να υπάρξει η ανοικοδόμησή τους και να μπορέσουν να συνεχίσουν
οι άνθρωποι να έχουν μέσα τα ζώα τους, να τα αρμέγουν και να μπορούν να ζήσουν. Υπάρχει το θέμα των γεωτρήσεων που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή εάν το ρήγμα έχει επηρεάσει το νερό, το έχει ρίξει κάτω σε ένα βάθος που χρειάζεται άλλο πράγμα. Μετά χρειάζεται άλλα έργα για να μπορέσεις να ξαναποτίσεις τα χωράφια και χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή. Και υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα, τα γενικότερα προβλήματα που βέβαια τα αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες, που είναι οι χαμηλές τιμές, που είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, δυσβάστακτο, την ίδια ώρα που δίνουν πακτολό χρημάτων και μπουκώνουν εφοπλιστές και βιομηχάνους για πετρέλαιο επιστροφή και οι αγρότες το παίρνουν ένα 40. Υπάρχουν όμως και ζητήματα άμεσα λόγω του σεισμού που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Δηλαδή, ένα κούρεμα των χρεών. Να σταματήσουν οι ασφαλιστικές εισφορές και να παγώσουν στον ΕΦΚΑ για όλο αυτό το διάστημα. Και για τον κορονοϊό και για τον σεισμό. Να υπάρξει στήριξη με άτοκα δάνεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική δραστηριότητα. Έχουν χάσει σπίτια, έχουν χάσει τρακτέρ, έχουν χάσει αυτοκίνητα, έχουν χάσει μέσα εργαλεία παραγωγής δηλαδή, τα οποία θα πρέπει το επόμενο διάστημα να μπορέσουν για να συνεχίσουν την καλλιεργητική δραστηριότητα και να έχουν εισόδημα να επιβιώσουν οι οικογένειές τους, θα πρέπει να στηριχθούν μέσα από το κράτος. Με 100% χωρίς γραφειοκρατικές. Και έχουμε, ήδη έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα 15 μέρες μετά του σεισμού, που στο Δαμάσιο, ας πούμε, υπάρχουν σπίτια, όχι σπίτι, που σήμερα τα χαρακτηρίζουν τα 4 δωμάτια κίτρινο ή τα 2 πράσινο. Στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή το μισό είναι κατοικήσιμο, τους λέει μείνετε από αυτή την πλευρά του σπιτιού και από την άλλη δεν μπορείτε να μείνετε. Αυτή είναι η στήριξη που έχουν δώσει ως τώρα και θα πρέπει να δούμε ως φορείς και η Ομοσπονδία βεβαίως μπροστά μαζί με τους άλλους φορείς ότι θα πρέπει να οργανώσουμε την πάλη μας αυτήν, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και τις διεκδικήσεις και πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας ώστε να μπορούμε να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα σε αυτόν τον αγώνα, στον οποίο βεβαίως ζητάμε και τη στήριξη και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος που είναι δεδομένη σε αυτά τα αιτήματα. Και θα πρέπει να δούμε και το επόμενο διάστημα πώς θα οργανώσουμε καλύτερα την πάλη μας. Νομίζω πως δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη σκέψη από την απέτηση για άμεση και ουσιαστική στήριξη καθώς και πλήρη αποκατάσταση στο 100% όλων των πληγέντων από το σεισμό στην περιοχή με αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση που ήδη έχουν ακουστεί πολλά. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι χρειάζεται όλοι οι φορείς που είμαστε εδώ σήμερα, εργατικό κέντρο, σωματεία, καθώς αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες κτλ. Να συμβάλλουμε, να στηρίξουμε από κοινού αυτή την προσπάθεια, πολύ περισσότερο όπως ακούστηκε όταν πέσουν τα φώτα με της δημοσιότητας. Με αυτή τη σκέψη ως εργατικό κέντρο με τα σωματεία μας έχουμε πάρει πρωτοβουλία και συνεχώς αυτές τις μέρες οργανώνεται πραγματικά ένα κύμα αλληλεγγύης, το οποίο δεν αφορά μόνο το επίπεδο νομού, αλλά έχει αγκαλιάσει και άλλους φορείς και σωματεία από όλη την Ελλάδα και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική και συγκινητική ανταπόκριση και θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Θέλω να βάλω μια σημαντική παράμετρο που αφορά τους χώρους δουλειάς που μπορεί σε αυτή τη φάση και ευτυχώς εμείς θα πούμε. Λοιπόν, σε αυτό το σεισμό να μην είχαμε θύματα ή κάποιο σοβαρό πλήγμα, όμως είναι πάρα πολύ σοβαρά τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα με το σεισμό στους χώρους δουλειάς. Καταρχήν, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πιο αποδεικτικό από αυτήν την εμπειρία στις 3 το Μάρτη για το πόση μεγαλοεργοδοσία αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή, την ζωή των εργαζομένων, με αυτό που έχουμε συνηθίσει και λέμε, δυστυχώς, ως κόστος και όφελος με βάση τα δικά τους συμφέροντα για την κερδοφορία. Είναι πολλές οι καταγγελίες που έγιναν από εκείνη την ημέρα και συνεχίζεται να μαζεύεται μια εικόνα όλη αυτή τη χρονική περίοδο, τις 2 εβδομάδες, που πάρα πολλές επιχειρήσεις, μεγάλα εργοστάσια, τις πρώτες ώρες, την επόμενη στιγμή θα έλεγα, μετά το σεισμό, συνεχίσανε χωρίς κανέναν ενδιασμό να δουλεύουν κανονικά. Συνέχισε δηλαδή η παραγωγική διαδικασία κανονικά. Τι να πούμε για την Alpha Wood που πήγαμε και παρεμβήκαμε ως εργατικό κέντρο με τα σωματεία που αφορά και εργαζόμενους που είναι
κατά δεκάδες από εδώ και από την περιοχή, που αγωνιούσαν για τα παιδιά τους, για τις οικογένειές τους και δεν ξέρανε πού βρίσκονται. Λοιπόν, τα στελέχη της επιχείρησης στο προάβλιο και εργαζόμενοι μέσα να δουλεύουν, ας πούμε, κανονικά. Τι να πούμε για την επιχείρηση εδώ δίπλα, την BFS, που είναι μόλις τις πρώτες ώρες ακριβώς μετά, λοιπόν, ας πούμε, το σεισμό, οργάνωσε και δεύτερη, ας πούμε, βάρδια, γιατί την επόμενη μέρα, λέει, ήταν η Τσικνοπέμπτη και έπρεπε να βγάλει τις παραγωγές. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση, αγαπητοί φίλοι. Απαράδεκτα, ας πούμε, πράγματα. Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή και δημόσια με ανακοίνωσή μας να σταματήσει η παραγωγική διαδικασία και να ελεγχθούν όλοι οι χώροι δουλειάς πριν συνεχίσει κανονικά, που βεβαίως και με παρέμβαση στην περιφέρεια μέσω της λαϊκής εισπύρωσης, κάτι βεβαίως που δεν έγινε δεκτό. Ή εν πάση περιπτώσει κάνανε πως δεν το ακούσανε. Είναι επίσης χαρακτηριστική η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε με όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που απευθυνθήκαμε, καταρχήν με την επιθεώρηση υγείας και ασφάλειας που δεν λειτουργούσε τίποτα εκείνη την ημέρα. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για λειτουργία σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες που τόσο σημαντικό ρόλο έχουν να διαδραματίσουν. Είναι τέλος κρίσιμο το ζήτημα, νομίζουμε, ότι αυτό κατά πόσο σε όλους αυτούς τους μεγάλους χώρους δουλειάς που είναι κρίσιμες υποδομές, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι ένα σωρό τέτοιοι χώροι και υπόθηκαν αρκετά, ας πούμε, πιο πριν, εάν υπάρχει ένα σχέδιο ετοιμότητας, έκτακτης ανάγκης σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο νόμος μεν το προβλέπει, στα χαρτιά ενδεχομένως υπάρχουν τέτοιου είδους, ας πούμε, σχέδια. Το θέμα είναι αν στην πράξη πραγματικά, ας πούμε, αυτά λειτουργούν. Αν δοκιμάζονται δηλαδή όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στα χαρτιά, με ασκείς ετοιμότητας. Επειδή την επόμενη μέρα, όχι μόνο εκείνη την ίδια μέρα, και την επόμενη μέρα και τις επόμενες πήγαμε σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, ήταν χαρακτηριστική η απάντηση από όλους τους συναδέλφους, λοιπόν, σε χώρους δουλειάς, όταν τους ρωτούσαμε αν γνωρίζουν για κάποιο σχέδιο ετοιμότητας και αν έχουν λάβει κάποια τέτοια εκπαίδευση. Εκπαίδευση που, όπως αποδείχτηκε για παράδειγμα στο σχολείο, λοιπόν, εδώ ευτυχώς, ας πούμε, στο Δαμάσιο, ήταν πάρα πολύ κρίσιμη για να μπορέσουν να σωθούν τα παιδιά, λοιπόν, σε μια τέτοια, ας πούμε, περίσταση. Κάτι το οποίο απουσιάζει σχεδόν παντελώς από τους χώρους, ας πούμε, δουλειάς, σε τέτοιες, ας πούμε, μεγάλες, ας πούμε, μονάδες. Πολύ περισσότερο σε πιο κρίσιμους χώρους και ευαίσθητους, όπως είναι οι δεκάδες δομές ιδιωτικής υγείας, που οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν γνωρίζανε εάν υπάρχει σχέδιο, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους ασθενείς οι οποίοι είναι κλινήρες, κατάκητοι. Σχέδιο διαφυγής, διεξόδου, με ποιον τρόπο. Όλα αυτά δεν μας ξενίζουν, γνωρίζοντας την κατάσταση από την άποψη της υγείας και ασφάλειας που είναι, ας πούμε, μέσα στους χώρους δουλειάς, που είναι απαράδεκτη, επίοικος, και αποδεικτικό είναι τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα που συνεχίζουν να γίνονται. Νομίζουμε ότι ευτυχώς μένα, αλλά καθαρά αποτύχει και από σύμπτωση, δεν θρυνούμε θύματα. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε την πείρα και ως δεδομένο όλα αυτά που συνέβησαν όχι πολύ μακριά, λίγα χρόνια πριν, λοιπόν, στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Αθήνα, όπου ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το 40% των κατεδαφιστέων κτηρίων ήταν επαγγελματικοί, ας πούμε, χώροι. Ποιος να ξεχάσει άλλωστε την περίφημη, δυστυχώς, Ρικομέξ, με τα δεκάδες θύματα. Νομίζουμε ότι είναι επιβεβλημένο να ξεκινήσει, και αυτό πρέπει να είναι αίτημα όλων μας, άμεσα έλεγχος και στους βιομηχανικές εγκαταστάσεις όλων των υποδομών των επιχειρήσεων, εξαρτήτως, ας πούμε, κλάδων ή πολύ περισσότερο ευαίσθητων χώρων, όπως είναι μεγάλες μονάδες ιδιωτικής υγείας, που είναι, όπως είπα, πάρα πολλές στην περιοχή μας. Απαιτείται μια συνδυασμένη ουσιαστική εφαρμογή του αντισεισμικού κανονισμού, της νομοθεσίας που υπάρχει για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, αλλά και άλλων οδηγιών που αφορά την πρόβλεψη για μεγάλα ατυχήματα, όπως είναι σε μια περίπτωση, ας πούμε, σεισμού. Νομίζω και βεβαίως συνενίσχυση των αντίστοιχων ελεγκτικών, ας πούμε, μηχανισμών, προκειμένου να ανταποκρίνονται, ας πούμε, στο ρόλο μας. Λοιπόν, αυτά είναι ορισμένα από τα αιτήματα τα οποία, ας πούμε, θέτουμε και τα οποία θα παλέψουμε και με τους υπόλοιπους φορείς το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ.